Καλώς ήρθατε στην όμορφη Αγή. Λοιπόν, πότε είναι το σεζόν που είσαστε πιο φουλ εδώ στο νησί? Το νησί γενικά, επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, εντάξει, έχει περισσότερη κίνηση έτσι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τώρα σε αντίθεση με εμάς που δουλεύουμε τις επαναλαμβανόμενες, έχουμε ήδη ξεκινήσει με πολύ καλές πληρότητες από τον Ιούνιο. Ναι. Και συνεχίσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Για το φαγητό της Αίγινας. Η Αίγινα κυρίως έχει φιστίκι, βέβαια. Ναι, το έχω μάθει. Το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, σε ρύζι, με raisins, καβουρδισμένο φιστίκι. Είναι κάτι πάρα πολύ έτσι κλασικό. Κλασικό όλο το νησί. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά κολοκύθια εδώ. Κάνουμε κολοκύθια και φτέρες. Ναι. Κολοκύθια τα συνδυάζεις πολύ και με το τσατζίκι. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολη η κουζίνα γενικά έτσι. Ήρδες το ονομάσατε από λουλούδι. Είναι τα λουλούδια ήρδες γιατί ευδοκιμούσαν εδώ σε αυτό το μέρος. Μόνο εδώ. Ναι. Εδώ σε αυτό το σημείο ήταν βαμπάκι και ανάμεσα ευδοκιμούσαν οι ήρδες. Ελληνική λέξη χωρίς ιστορία δεν υπάρχει. Όλα. Όλα. Στα φαγητά υπάρχει ιστορία και στα κοκτέιλ υπάρχει ιστορία. Έτσι όπως το θυμάμαι από μικρό παιδί, μου άρεσε πάρα πολύ το αρνί μέσα στη γάστρα που είναι έτσι ένα κεραμικό σκεύος. Okay. Λοιπόν, σήμερα ετοιμάζω αρνί που είναι το αγαπημένο γεύμα του Σπύρο από το Hotel Irides. Θα βάλουμε από πάνω το φέτα τυρί που αγαπάμε πάρα πολύ στην εκπομπή, το δοδόνι που θα σας το φέρω σε λιγάκι και θα βάλουμε και τα πιστάτσιο από πάνω. Θα βάλω το ελαιόλαδο, το Crete Gold. Σήμερα έχω το πρωτότυπο. Ωραία, μπαίνουμε στο φούρνο. Βλέπουμε, τη λαδόκολα έχει λιώσει. Είναι ζεστό. Το τυλίγουμε στη λαδόκολα. Μετά βάζουμε αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο φούρνο και το ξεχνάμε. Και πιστάτσιο, φιστίκι από πάνω. Απολαύστε το, τηλεθεατές μου. Ελπίζω να έχετε μία όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τηλεθέαση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ραντεβού πάλι εδώ στο αγαπημένο κανάλι μας στο OMNI One. Και μέχρι τότε να τρώμε όλοι καλά. Like, star, foodies και να μην ξεχάσετε το χαμόγελο. Γεια σας, φιλάκια!